ένας ήρωας που άφησε τη τελευταία του πνοή στο πεδίο της μάχης. Και σήμερα εδώ έχω πραγματικά τη χαρά και την τιμή να έχω τρεις ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά του, τον έζησαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Είναι ο αγαπητός ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ, καταδρομέας της 33 μοίρας το 74. Καλημέρα αγαπητέ μου. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Λάμπρος Κακουλής, καλή σας μέρα κύριε Κακουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταδρομέας επίσης στην 33. Και ο Δημήτρης Οσκούρος, καταδρομέας και επιλοχίας του τρίτου λόγου Κρούσεως της 33. Σας καλημερίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ για να κουβεντιάσουμε, γιατί το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να θυμόμαστε τη μνήμη αυτού του ανθρώπου, έτσι, όπως το αξίζει. Να ρωτήσω κάτι κύριε Εμμανουήλ, για αυτή τη μάχη, την περίφημη μάχη της 21ης του μήνα, του Ιούλη, ήσασταν εκεί εσείς εκείνες τις ημέρες? Και οι τρεις είμαστε. Οι τρεις. Τι θυμάστε από τον, από τον Κατσάνη? Ο διοικητής μας, ο αείμνηστος, ο ήρωας Κατσάνης, επιβεβαίωσε αυτό που γνωρίσαμε στην Ειρήνη. Ήταν αυτός ο οποίος μας ενέπαινε, τον εμπιστευόμαστε. Και στον πόλεμο, στη μάχη, έδειξε ότι ήταν μπροστά από μας. Και όταν έχεις ένα διοικητή ο οποίος είναι μπροστά από σένα, δεν προστατεύει τον εαυτό του. Σωστό. Τότε πολεμάς. Γι' αυτό και για τόσα χρόνια έχουμε αυτή την αγάπη στο πρόσωπό του, τον έχουμε πρότυπο, τον έχουμε ήρωα, δεν το ξεχάσαμε ποτέ. Έχουμε τύψεις που δεν μπορέσαμε να τον μεταφέρουμε και τώρα που ήρθε η στιγμή να γίνει η κηδεία του και να αναπαυτεί, νιώθουμε μια ανακούφιση. Γιατί πρέπει να αποδοθούν οι τιμές που πρέπει σε έναν ήρωα ο οποίος πραγματικά έδειξε πως πολεμούν. Δυστυχώς μέχρι τώρα για αυτούς που πολέμησαν δεν είπε κανένας τίποτα. Κανένας δεν μιλά για αυτούς τους λίγους, είτε κληρωτοί, είτε έφεδροι, είτε αξιωματικοί, έδωσαν ό,τι μπορούσαν, έδωσαν τη ζωή τους και δημιούργησαν μεγάλο κόστος στην Τουρκία, στον εχθρό. Μάλιστα. Να πάω στον κύριο Κακουλή. Το ερώτημα και τώρα το έχει θέσει και ο κύριος Εμμανουήλ, αλλά γενικότερα κάποιον, είναι πώς δεν καταφέραμε να τον πάρουμε όταν χτυπήθηκε? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν πολύ δύσκολες οι καταστάσεις τότε. Σε ένα Άγιο Ιλαριώνα και Πετρομούθια εκεί πέρα ήταν σκληροτράχυρο βουνό. Ήτανε βράδυ όταν ξεκινήσαμε. Δεν ήξερες από πού θα σου έρθουνε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έγινε διείσδυση στα Πετρομούθια και στις άλλες βουνοκορφές και από τις άλλες μοίρες. Ο αγώνας ήταν άνισος. Το ότι καταφέραμε και βγήκαμε εκεί πέρα ήταν το κάτι άλλο. Όμως, έχοντας μπροστάριδες τον ήρωα διοικητή μας, όπως και τους άλλους αξιωματικούς, φτάσαμε πριν καν γίνει η ώρα της κρούσης. 10 λεπτά που περιμέναμε εκεί ήταν αιώνας. Οι Τούρκοι μας είχαν πάρει είδηση, όμως δεν ξέρανε τι είναι και τι είναι. Ναι. Όταν έγινε η επίθεση, δεν νομίζω ότι χρειάστηκε πολλή ώρα για να καταλάβουμε τα υψώματα, όπως και οι άλλες μοίρες, όπως και μαζί μας τότε υπήρχαν κι άλλα παιδιά, όχι μόνο κληρωτοί και έφεδροι. Και ο Μακαρίτης τότε έριξε τη φωτοβολίδα ότι κατελήφθησαν τα υψώματα που είχε η μοίρα. Όμως μετά περιμέναμε δυστυχώς ενισχύσεις και δεν ήρθανε. Όταν δεν έχεις ενισχύσεις να καταλάβω για να προχωρήσεις πιο κάτω, ο Μακαρίτης μαζί με τους λίγους λεβέντες που πήγανε πιο κάτω απέναντι από το κάστρο πέσανε σε άνισο αγώνα. Δηλαδή μιλάμε ότι τους βάζανε από παντού.
Ό,τι και να γίνεται εκείνη την ώρα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε, δυστυχώς. Άμα δεν το ζήσει κιόλα τώρα, εύκολα μπορεί να κάνει συνειρμούς. Είναι πολύ εύκολο κόλαση, να κρίνουμε, αλλά εγώ δεν θα ξεχάσω τα λόγια του Μακαρίτη, του πατέρα μας, γιατί ήταν πατέρας μας, ήταν αδερφός μας. Έφυγε από το ύψωμα που ήρθε όταν έμαθε ότι τραυματίστηκα και ήρθε πάνω και διέταξε τα παιδιά. Γρήγορα κατεβάστε τους αξιωματικούς σας κάτω, γιατί ήταν και ο Ροκάς τραυματίας και ο Κλειάθης ο Μακαρίτης, ο οποίος πέθανε μετά στην Αγγλία. Να μας κατεβάσουν κάτω, να μας πάνε νοσοκομείο. Εκείνες τις ώρες, εκείνες τις στιγμές, δεν ξέρεις από πού σου βάζανε και πού δεν σου βάζανε. Μάλιστα. Είναι όπως τις ταινίες, οπότε ήταν πολύ δύσκολο, ήταν ακατόρθωτο. Όμως ο Μακαρίτης, ο πατέρας μας, γιατί εγώ έτσι θέλω να το λέω, γιατί και εν καιρό ειρήνης και εν καιρό πολέμου, αλλά εν καιρό ειρήνης ήταν περισσότερο χρόνο μαζί μας, να κάνουμε την εκπαίδευση, χαμογελαστός, πάντοτε σε κέρδιζε, δεν χρειαζόταν να πει πολλά. Με το βλέμμα του ήταν ένας άξιος. Σε καταλάβαινε. Άξιος. Άξιος που δυστυχώς τον χάσαμε χωρίς να μπορέσουμε, και νιώθω κι εγώ πολλές φορές τύψεις, γιατί δεν μπορέσαμε να τον σηκώσουμε. Δεν περάσω, Δημήτρη, κάτι ήθελα να συμπληρώσεις. Ναι, ήθελα να πω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Τρεις ώρες διείσδυση σε εχθρικό έδαφος, το οποίο οι Τούρκοι κατήχαν από το 1963. Ναι. Και το κατήχαν με νύχια και με δόντια, γιατί έλεγχαν τη διάβαση από Κερίνια προς Λευκοσία. Είχαν σκάψει όλο το βουνό και είχαν στήσει πολυβολία. Για να ανέβεις εκεί με κανονική επίθεση ήταν αδύνατο, με τα πολυβολία που είχαν. Η μόνη περίπτωση ήταν να ανεβούμε με καταδρομική επιχείρηση και να μας πάρουν είδηση, όπως και έγινε. Και έγινε. Είχαν όμως προλάβει από ίδιες μαρτυρίες των Τούρκων τον αξιωματικό. Την ημέρα της εισβολής, το πρωί, κατέβηκαν με λιγόπτερο στο Κρινί μία μονάδα αλεξιπτωτιστών με σκοπό να πάνε να ενισχύσουν και να κρατήσουν τα υψώματα του Αγίου Ιλαριώνα και να διαφυλάξουν κλειστή την διάβαση προς Λευκοσία. Κατέβηκαν 8 και 40, μας είπε με τα λιγόπτερα, όπως είπε με τα λιγόπτερα ο Τούρκος αξιωματικός. 8.30 κατέβηκαν στο Κρινί, 11 στην Αγίρτα για ξεκούραση. Μάλιστα. Και 2 η ώρα το απόγευμα έφτασαν εκεί και ενίσχυσαν όλα τα πολυβολία. Και εσείς είσαστε. Και εμείς ανέβηκαμε 11 η ώρα, τα καταλάβαμε τα υψώματα και μας είχε πει ο αείμνηστος διοικητής μας ότι θα έρθει πεζικό και προεμβολικό σε μία ώρα. Και δεν ήρθε ποτέ. Το οποίο ακόμα το περιμένουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω στον αγαπητό μου τον Δημήτρη, ο οποίος Δημήτρης, πέρα από την ιστορία της σπουδαία αυτή τότε, είναι και ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος εδώ σε όλους εμάς στο ΣΥΓΜΑ, γιατί τον ζήσαμε για καιρό από κοντά. Ένας ωραίος άνθρωπος, όπως τον λέω εγώ. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω και τις τελευταίες στιγμές να πούμε το Κατσάνι. Λοιπόν, Ανδρέα μου, ήμουν ένας από τα παιδιά τα οποία ζήσαμε τα τελευταία 10 λεπτά του συγχωρεμένου του ήρωα, του διοικητή μας, γιατί πράγματι ήταν ένας ηγέτης με όλα τα χαρίσματα του ηγέτη. Όταν τελειώσαν οι επιχειρήσεις τη νύχτα και ξεκινήσαμε μετά, όταν χάραξε το φως και αρχίσαμε κάναμε τις τελευταίες καθαρίσεις εκεί πέρα, μαζί με τον Γιώργο είχαμε μια ομάδα η οποία, αν μας έφυγε τίποτε τη νύχτα γιατί ήταν επικίνδυνα τα πράγματα, πήγαμε το πρωί ξανακάμαντε σε καθαρίσεις, γυρίσαμε πίσω στις θέσεις μάχης που είχαμε εκεί, τα αμυντικές. Όταν ξημέρωσε το πρωί γύρω στις 10 η ώρα περίπου εκεί, 9.30 η ώρα, όπως ήμουν πίσω από μια πέτρα καλυμμένος εκεί πέρα, ήρθε ο Μακαρίτης ο διοικητής μας και μου χτύπησε στο πόδι. Εγώ σηκώθηκα από πειθαρχία αμέσως πάνω να πω και με τράβηξε κάτι σε κάτω, μου λέει, γιατί καλύφτου. Κουβεντιάσαμε καμιά 30-40 δευτερόλεπτα εκεί πέρα, του είπα εγώ για το
ότι είναι ακέφαλος ο λόχος, έφυγε ο διοικητής μας, ο διοικητής του λόχου, έφυγε ο υποδιοικητής του λόχου, τώρα οι δημιουργητές που μείνανε είναι ακροβολισμένοι πιο πέρα, δεξιά, αριστερά. Για πόσα άτομα μιλάμε εκείνη τη στιγμή εκεί στο ύψωμα? Εκεί στο ύψωμα εκείνη τη στιγμή που είμαστε γύρω στα 40 άτομα περίπου. Μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή. Αλλά ακροβολισμένοι όλοι μαζί. Άλλη δεξιά, αριστερά, από εδώ, από εκεί. Και μου έδωσε μια εντολή να πάω απέναντι να κάνω καθάριση δύο οικίσκων που υπήρχαν απόσταση 80 μέτρα από το εκεί στο χώρο άμυνας που είμαστε. Και συνεχεία να ανέβω πάνω στην Καμήλα, είχε ένα πολυβολείο, φυσικό πολυβολείο. Είχα βάλει οι Τούρκοι μπροστά κάτι βολή και άλλα, ήταν φυσική η θέση της καράδρας εκεί και το είχα χρησιμοποιήσει σαν πολυβολείο. Ξεκίνησα εγώ, εντάξει, μου ρίχναν οι Τούρκοι από δύο μεριές, γιατί έβλεπα τις πορείες των βολών που πέφτανε. Προχώρησα, κατάφερα, έφτασα στον οικίσκου, στους δύο οικίσκους εκεί, έκανα την εκκαθάριση. Μετά προχώρησα, ανέβηκα πάνω στην Καμήλα, από την πίσω μεριά της Καμήλας, γιατί ήταν το πιο επικίνδυνο σημείο εκεί για μας. Πήγα από την πίσω μεριά, έριξα τη χειροβίδα μέσα στο πολυβολείο, κατέβηκα μέσα, τελικά δεν είχε τίποτα, είχε μόνο τσιγάρα και έτσι. Φαίνεται οι Τούρκοι μετά την επίθεση μας το εγκαταλείψανε. Είχα όμως οπτική επαφή με τον διοικητή. Του έκανα το νόημα ότι εντάξει και ξεκίνησα να επιστρέψω πίσω. Όταν ξεκίνησα να επιστρέψω πίσω, αρχίσανε πλέον και μου ρίχνανε όλοι. Όταν λέμε όλοι, εννοώ όλοι. Με καθυλώσαν πίσω από μια πέτρα εκεί πέρα, μεταξύ των Νικίσκων και της Καμήλας, ένα μέτρο επί 50. Εκείνη η πέτρα στο τέλος έγινε 50 επί 50. Βλέποντας απέναντι μου περνούσαν δύο παιδιά, ο Κούλινος μαζί με ο Θεοτόγη, τον Παπασημεού, νομιζόμενος ότι σε στείλω ο διοικητής για να με βοηθήσουν για να περάσω απέναντι, αλλά δεν ήταν έτσι τελικά. Τα πράγματα, τα παιδιά τα στείλε ο διοικητής και αμέσως πίσω από τα παιδιά, μόλις περάσαν τα παιδιά, χωρίς να ενοχλήσουν τα δύο παιδιά, ούτε μία βολή είναι εναντίον τους. Ο ένας ασχολείται μαζί μου, ελεύθερος σκοπευτής, και ξεκίνησε ο διοικητής να περάσει. Μόλις έκανε μερικά βήματα προς το μέρος μας, έφαγε τη βολή στο στήθος. Μάλιστα. Και έπεσε. Μάλιστα. Πήγε ο Κούλινος ο Χρήστος μαζί κοντά του, το έκανα νόημα του Κούλινου να φτάσει, γιατί αν νοσοκόμος της μοίρας ο Κούλινος. Πήγε κοντά του, το έπιασαν τους σφυγμούς. Δεν είχε δυστυχώς σφυγμούς τίποτα και μου έκανε νόημα ότι έτσι και έτσι. Του λέω έλα πίσω στη θέση σου καλύφτου και εκεί άρχισαν τότε, ναι, να μας βάζουν με πολυβόλα. Δημήτρη μου, όποιος δεν το ζήσει αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το καταλάβει τώρα. Ανδρέα μου, κάναμε τρεις φορές τώρα προσπάθεια τώρα να το μεταφέρουμε. Έτσι, τρεις φορές ήταν φύση αδυνατόν να τον πλησιάσουμε. Ναι. Τον πλησιάζαμε στα δύο μέτρα και άνοιγε λάκκους από τις σφαίρες. Να έρθω στον, πραγματικά έτσι, εμείς τα ακούμε και με πολύ σεβασμό σε όλα αυτά και πολύ αγάπη. Νιώθεις μια ανατριχίλα τώρα, τόσα χρόνια φαντάζομαι εσείς που έχετε ζήσει τώρα και έρχονται μνήμες στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Πες μου, αγαπητέ μου Γιώργο Μανουήλ, καταρχήν να πούμε φίλες και εδώ και αγαπητοί φίλοι και φίλες και φίλοι μας παρακολουθείτε, ότι τα οστά βρέθηκαν το 17 του Ταγματάρχη και υπάρχει και μαρτυρία Τουρκοκύπριου που ζει στην Τουρκία, ο οποίος, ο πατέρας του οποίου ήταν αξιωματικός εκεί, στον Άγιο Λαρίωνα, και μιλάει για τον ηρωισμό του και των στρατιωτών της 33 αλλά και του αρχηγού τους και του διοικητή τους. Η μαρτυρία αυτή δόθηκε στον πρώην επίτροπο, πρώην επίτροπο στη ΔΕΑ, εκπρόσωπο στη ΔΕΑ, τον Έστωρα τον Έστωρος. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που τον έκανε ξεχωριστό, πες μου. Τον διοικητή μας. Τον διοικητή σου, ναι. Ήταν ξεχωριστός. Γιατί ήταν ηγέτης πραγματικός, ήταν καλός μαζί μας, ναι, κέρδισε, παρότι είχε δοτή εξουσία,
που μπορούσε να επιβάλλει την πειθαρχία και τον σεβασμό, δεν το έκανε, την κέρδισε. Εκείνο δε το οποίο τον έκανε να ξεχωρίζει είναι ότι ήταν μπροστά από όλους μας. Δεν έδινε διαταγές και μας μάζεψε να μας μιλήσει, μας μάζεψε να μας μιλήσει. Είχαμε τους λοχαγούς μας. Μας είπε, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ξέρω πόσο κουρασμένοι είσαστε, γιατί εμείς είχαμε χτυπηθεί η φάλαγγα μας που ερχόμαστε από Λευκοσία. 4 φορτηγά καταστράφηκαν, είχαμε 13 τραυματίες και με πορεία φτάσαμε στη μονάδα μας το απόγευμα. Ξέρω πόσο κουρασμένοι είσαστε, εκεί που σταματά η σωματική δύναμη ξεκινάει η ψυχική. 11 η ώρα θα τα πάρουμε, 12 θα φύγουμε. Και όταν ανεβήκαμε πάνω ήταν μπροστά από εμάς. Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω και τον ερωσμό των υπόλοιπων λοχαγών μας. Ο Ρουχάς ο Βασίλης μπροστά από μας. Γι' αυτό έφαγε και τη χειροβομβίδα. Όλοι οι αξιωματικοί μας ήταν εκεί μπροστά. Ο διοικητής μας, ενώ ήξερε ότι ο αγώνας ήταν άνισος, ότι εμείς μείναμε χωρίς πυρομαχικά, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, άγρυπνοι, εξαντλημένοι, προηγούμενη όλη μέρα, βράδυ, φτάσαμε το μεσημέρι της άλλης μέρας με 40 τόσους βαθμούς Κελσίου. Ενώ ήξερε ότι ο αγώνας ήταν άνισος, αυτός ήταν μπροστά. Μάλιστα, σημαντικό. Ναι, κύριε Κακουλή, εσείς τραυματιστήκατε εκεί στην μάχη αυτή. Ναι. Σας κατεβάσανε κάτω. Εγώ ήταν ο πρώτος τραυματίας, ήμουνα εγώ μαζί με τον Μακαρίτη τον Γκλιάθους. Κάνανε τα παιδιά φορείο, με κατεβάσανε κάτω, με βάλανε σε ένα Land Rover, το Land Rover χτυπήθηκε, αλλά για να λέμε και την αλήθεια, και δεν είναι μόνο η καταδρομή, η ΕΛΔΙΚ είχε κάψει τότε το στρατόπεδο και το Κιόνελι, άνοιξε ο δρόμος για 20 λεπτά, αυτά τα 20 λεπτά με μεταφέρανε Λευκοσία. Τώρα, όσον αφορά τον διοικητή, σας είπα και προηγουμένως ότι έφυγε από το ύψωμα που ήταν, μόλις έμαθε ότι τραυματίστηκα και εγώ και τα άλλα τα παιδιά, ήρθε εκεί πρώτος. Τι αφήσατε εδώ πέρα τα παιδιά, γρήγορα να τους κατεβάσετε κάτω. Ήταν ο άνθρωπος πανταχού παρών, ήταν άνθρωπος πάνω απ' όλα. Δεν χρειαζόταν να δώσει διαταγή. Δεν μπορώ να περιγράψω, ιστορία έγραψε και θα γράψουν πολλοί. Ο αείμνηστος πατέρας μας, ήταν εκεί παρόν, στις καλές μας, στις κακές μας, τα πάντα. Περισσότερο χρόνο είχε μαζί μας παρά με την οικογένειά του. Mm. Γιατί εμείς είμαστε η οικογένειά του, εμείς είμαστε τα παιδιά του Κατσάνη. Mm. Το λατρεύουν ή το λατρεύουν στο σιδηρόκαστρο. Ευχαριστώ τον Θεό που βρέθηκαν τα οστά του, έστω και καθιερωμένα, να ησυχάσει η οικογένειά του. Αλλά πιστέψτε με ότι το πνεύμα του είναι ακόμη στον Άγιον Ιλαριώνα. Είναι εκεί και μας περιμένει. Ναι. Δημήτρη, τον ζήσατε και πριν τις εχθροπλές, πριν τον πόλεμο, σε μια περίοδο βέβαια που δεν ήταν και η πιο ήσυχη. Υπήρχαν διάφορες πληροφορίες, υπήρχε μια κατάσταση έκρηθμη στην Κύπρο, ανεξάρτητα αν είχε γίνει ο πόλεμος, μετά το 1963, όλα αυτά. Πώς ήταν σαν άνθρωπος έτσι? Καταρχήν, πόσα χρόνια ήταν στην Κύπρο, κοντά σας, έτσι, στις καταδρομές, στη μοίρα? Ένα χρόνο ήρθε κοντά μας. Εντάξει, εγώ είχα πιο πολλές στενές επαφές, λόγω του ότι ήμουν επιλογίας του Λόχου, με τον Λόχο, με τον διοικητή, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, πάρα πολύ καλές σχέσεις, και με όλη η μονάδα μαζί του. Δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος σε διώχνε από κοντά του και να σε έβρισκε μέσα στη μοίρα ή οτιδήποτε που ήταν κοντά σου. Θα σ' αγκαλιάζε, θα σου μιλούσε. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Έτυχε να συναντήσεις τους οικείους του, τους συγγενείς του, την κόρη του, αυτά τα... Μετά τον πολεμό. Ναι, βέβαια. Έχουμε στενές επαφές, πάρα πολύ στενές επαφές. Μάλιστα. Από τότε μέχρι τώρα, εδώ και 45 χρόνια. Και αυτοί νιώθουν μια ανακούφιση, οι άνθρωποι βρέθηκαν τα αυτοκίνητα. Σίγουρα, Ανδρέα μου, είναι... Εντάξει, τα συναισθήματα είναι ανάμειχτα, αλλά πάνω απ' όλα είναι χαρά.
χαρά. Γιατί για μας είναι όρκος ζωής αυτός. Να βρεθούν όλα τα παιδιά. Ναι. Τουλάχιστον να σκάμε μια αξιοπρεπή κηδεία ηρώων. Έτσι, τουλάχιστον. Έτσι πρέπει. Τουλάχιστον. Γιατί αυτοί θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Σίγουρα, έτσι, σίγουρα. Γιατί... Και να λέμε ό,τι λέμε και να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Όποιος είναι εκτός των πραγμάτων έτσι, είναι... ξέρει πάρα έτσι, πολλά. Αλλά... Χρειάζεται σεβασμό να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους αυτούς και να τους δίνει την πρέπουσα τιμή. Για να νιώθουν τουλάχιστον αν μη τι άλλο. Οφείλουμε. Ότι... Οφείλουμε. Σαφέστατα. Πάμε μια τελευταία βόλτα. Έχετε ένα δέσιμο μεταξύ σας. Έτσι, όλοι όσοι είστε εκεί πάνω και βέβαια η μάχη, όλη αυτή η προσπάθεια, η θυσία κάποιων, οι τραυματισμοί, σε φέρνουν πιο κοντά. Βρίσκεστε, έτσι μαζεύεστε, τα λέτε. Η μοίρα δεν διαλύθηκε ποτέ. Ναι. Παρότι είχαμε δύο αυτοδιαλύσεις σε άνισες μάχες, στον Άγιο Ελερώνα και στον σημείο της απόβασης των Άγιο Γεώργιο Κερίνιας, κανένας από τους καταδρομείς της 33ης μοίρας καταδρομών του 1974 δεν χάθηκε. Αυτοί που χάθηκαν δεν ήρθαν ποτέ. Σε δύο ώρες, τρεις ώρες, μια μέρα ήταν πίσω η μοίρα. Και τώρα, σε όποιο κάλεσμα, η μοίρα είναι έτοιμη. Ναι. Προηγουμένως ρωτήσατε τον Λάμπρο γιατί τον αγαπούσαμε. Ξέρετε τι γίνεται στο στρατό. Και τα σχόλια όλων. Ένας διοικητής σχολιάζεται από 200, 300, 500 άτομα. Πάρτε ένα της 33ης μέρας καταδρομών του 1974 και ρωτήστε τον για τον Κατσάνη. Πάρτε όλους με τη σειρά. Με αγάπη, με σεβασμό, με συγκίνηση, με θαυμασμό. Αυτό τα λέει όλα. Έχετε δίκιο. Αυτό τα λέει όλα. Έχετε δίκιο. Αγαπητοί κύριε Λάμπρο, πόσα άτομα χαθήκαν από τη μοίρα την 33. 70. Είναι 70 άτομα περίπου 70. Σε όλες τις μάχες. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι 70 έχουμε καταγραμμένους. Όπως προχθές θάψαμε ένα παιδί. Έχει και αγνούμενους, δεν έχει. Ναι, μιλώ νεκρούς και αγνούμενους. Όμως υπήρχαν και παιδιά τότε με την εφεδρεία που κατατάσσοντας τις μοίρες κλπ. Και όπως προχθές θάψαμε τον Σταύρου Σταύρο, ο οποίος ήταν του πεζικού το παιδί, αλλά έπεσε κάτω από τη σημαία της 33. Υπήρχαν τότε και εφεδροί που κατατάγηκαν και ανέβηκαν κάποιοι μαζί από αυτούς μαζί μας πάνω. Δυστυχώς η καταγραφή έγινε από ακόμα ένα συνάδελφο αθυπολογαγό, τον Χατζικύρου, ο οποίος σκοτώθηκε τότε με τα γεγονότα και έτσι δεν ξέρουμε πού είναι τα στοιχεία αυτά, ποιοι ανέβησαν και ποιοι δεν ανέβησαν πάνω. Οπότε για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι με όλους, υπήρχαν πολλά παιδιά που ανέβησαν και πολέμησαν κάτω από τον αείμνηστο. Τιμή και δόξα σε όλους. Από τον αείμνηστο Κατσάνη. Μια κουβέντα για να πάμε να το κλείσουμε εδώ, Δημήτρη. Ναι. Χάσαμε 5 αξιωματικούς στον πόλεμο. Ένας εξ αυτών ο αείμνηστος διοικητής μας, ένας λοχαγός λόχου, ο Νικόλαος ο Κατούντας, ο Αντωνίου ο Αντώνης, ο Χατζικύρου ο Γιώργος και ο Μελιφρονίδης. Ήταν η αθυπολογαγή, ο Χριστοφίδης ο Κώστας. Που χάθηκε. Και ο Χριστοφίδης ο Κώστας. Και ο Χριστοφίδης ο Κώστας, ναι. Ξέχασε τον Χριστοφίδη τον Κώστα. Εκτός από τους νεκρούς είχαμε και πολλούς τραυματίες. Πάρα πολλούς. Όλοι. Σχεδόν. Όλοι σχεδόν. Όλοι. Όλοι κάποιο σιδηρικό θα κουβαλάτε μέσα σας. Όλοι, όλοι, όλοι. Μηδενός εξαιρεμένο, όλοι τραυματίες. Και πολλοί τραυματίες συνέχιζαν. Ναι. Ένας από αυτούς, ένας από τους λοχαούς μας. Με δεμένο το κεφάλι, ο Βασίλης ο Ρογκάς, ερχόταν στην άλλη μάχη. Ναι. Πήγαινε για περίθαλψη. Νομίζω, αγαπητέ μου Γιώργο, ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την αυταπάρνηση των ανθρώπων όλων βρέθηκαν εκεί πάνω στο βουνό, σε αυτές τις σπουδαίες μάχες. Μια τελευταία κουβέντα από τον Δημήτρη, ένα μήνυμα, ρε Δημήτρη, έτσι. Ότι είναι αυτές οι μέρες, βρίσκαν τα οστά, κάποιοι άνθρωποι ένιωσαν ανακούφιση για το σπουδαίο αυτό, το θρύλο αυτό των βουνών, των καταδρομών. Ένα μήνυμα έτσι, μια θύμηση, αν θέλεις από σένα. Αντρέα μου, να σταματήσουμε να κάνουμε λάθη. Ναι. Λάθη. Είναι ό,τι χειρότερο. Πρέπει να μονιάσουμε. Ναι. Πρέπει να δούμε ο ένας το άλλο στα μάτια για να δούμε τι θέλουμε. Έχουμε ηγέτες οι οποίοι θα πάρουν τις αποφάσεις. Εμείς θα ακολουθήσουμε. Απλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ναι. Τα παιδιά σου ξέρουν τις ιστορίες αυτές. Κατά 50%. Πάντα αποφεύγω. Ναι. Το ξέρω αυτό γιατί κάποιες φορές κουβεντιάσαμε και μαζί και είδα
αν θέλεις μια προσπάθεια να τα αποφύγεις, να μην το κουβεντιάσεις. Ναι, Αντρέα μου, γιατί δεν δικαιώνεσαι πουθενά. Ναι. Πουθενά, δυστυχώς. Ναι. Ναι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Έχω ναι. να ναι, μην ξεχάσω και για το υποδιοικητή του λόγου μας. Εγώ τον Λάμπρο τον Κακουλέγο του, αλλά ακόμα έναν επίθετο δίπλα του, αλλά τον Μαγνήτη. Ναι. Είναι Λάμπρος Κακουλής Μαγνήτης. Είναι γιατί... πολύ αξιοσέβαστος και η πληροφορία λέει ότι είναι ένας πολύ εξαιρετικός ξέρεις άνθρωπος γιατί... χαρακτήρας. Και... γιατί όταν στεκόμαστε στη γραμμή για την επίθεση, όταν κάναν την επίθεση και τραυματίστηκε, μας έριξε ο Τούρκος, είμαστε 4 άτομα μαζί του, από 15-20 μέτρα τη ρηπή και δεν σε φάγε ρόλες. Δεν μας άφησε. Είναι φύση αδυνατό να γίνει αυτό το πράγμα. Κύριε Κακουλή. Και ψαχνόμαστε όλοι. Τι να πω, ήτανε παιδιά μου, όλοι, αδέρφια μου, ο πατέρας μας, ο αημνήστος. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να ηρεμήσουμε όλοι, να μάθουμε τους εαυτούς μας, να μάθουμε την ιστορία του ελληνισμού για να και να βάλουμε ένα στόχο να προχωρήσουμε μπροστά. Διαφορετικά... θα κάνουμε τα ίδια λάθη. Τα ίδια λάθη και είμαστε άξιοι της τύχης μας. Μια κουβεντούλα, Γιώργο μου. Να σας ευχαριστούμε που μας δίνετε όχι, λίγο χρόνο. Είναι τιμή αυτή. Μετά από 46 χρόνια να μιλήσουμε για τον είναι δικτή τιμή, μας. Είναι τιμή δικά μου και της εκπομπής μας. Πάνω. Για έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελεί πρότυπο και θα έπρεπε οι νέοι να τον γνωρίσουν. Mm-hmm. Δυστυχώς στα σχολεία δεν διδάσκεται τίποτα από το 1974. Μόνο η τοπάθεια, μηδενισμός, ραγιαδισμός, οσφιοκαμψία. Κανένας δεν ξέρει. Όλοι ξέρουν ότι χάσαμε. Δεν χάσαμε. Δεν νικηθήκαμε στο πεδίο της μάχης. Και είναι καιρός όσοι έχουν την ευθύνη να πούν και αλήθειες. Να πούν ότι κάποιοι πολέμησαν ηρωικά και έδωσαν τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο. Είναι καιρός κάποιοι να επισκεφθούν τον Τύμβο. Να δουν πόσοι έδωσαν τη ζωή τους. Είναι καιρός να δουν αριθμούς γιατί εμείς έχουμε ακόμα 30 τόσους θα μένω στην Κερίνια, που δεν τους βρήκαμε. Είχε έρθει ένα μήνυμα εδώ από την κυρία Θάλια Δρουσιώτου να εκφράσω το σεβασμό μου, λέει, στους παρευρισκόμενους και στην οικογένεια του Λεβέντη Κατσάνη, αδελφότεχνη του Σωτήρη Δρουσιώτη. Στρατιώτης ναι. μας, χωριανός μας, είναι ο χωριανός μας, σκοτώθηκε και συμπολεμιστής μας. Συμπολεμιστής μας. Άστα. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, πραγματικά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου γιατί για αυτή την παρουσίαση εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γιατί η ιστορία γράφεται και δεν μπορεί κανείς να τη σβήσει. Πραγματικά εύχομαι να έχουν καλύτερες μέρες για αυτόν τον τόπο. Νομίζω οι θυσίες και οι θανάτοι, οι θυσίες, όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να ζήσουμε σε ένα καλό. Πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.